Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της πόλης Radio 99FM και έχω μαζί μου δύο άτομα τα οποία θα μας μιλήσουν για κάτι που εσείς οι ακροατές μπορεί και να μην έχετε ακούσει ξανά μέχρι τώρα. Πρόκειται για τον όμιλο, για έναν οργανισμό, διορθώστε με εσείς γιατί είναι κάτι καινούριο και για μένα, ο οργανισμό Toastmasters International που είναι και στη Λευκωσία αλλά και στη Λεμεσό υπάρχουν όμιλοι, σωστά τα λέω, ναι, οι οποίοι υποστηρίζουν αυτόν τον οργανισμό που είναι σε, και στο, στο εξωτερικό βασικά, η ομπρέλα. Ακριβώς. Το λοιπόν, έχω μαζί μου για να μιλήσουμε τον υπεύθυνο διοργάνωσης για μια εκδήλωση που θα γίνει στις 27 Οκτωβρίου, το Σάββατο στις 5.30 εδώ στη Λάρνακα, στην πλατεία των Φινικούδων. Υπεύθυνο λοιπόν διοργάνωσης αυτής της εκδήλωσης και Vice President Education, κύριο Αλέξη Πετρίδη. Καλώς σας μεσημέρι. Έχω και την κυρία Παόλα Σάβα που είναι μέλος των Crusaders, των Toastmasters στη Λευκωσία. Το λοιπόν είναι κάτι πάρα πολύ άγνωστο για μας και θέλουμε έτσι λίγο να μας πείτε αυτός ο οργανισμός τι είναι και ποιος αντιπροσωπεύει. Κύριε Αλέξη. Λοιπόν, Μαρίσα, καταρχήν να σε ευχαριστήσω που μας δίνετε το χρόνο να μιλήσουμε για τους, για τους Toastmasters. Να πω απλά ότι σαν άτομα είμαστε κοινωνικά όντα. Οπότε σε ό,τι κάνουμε χρειαζόμαστε δεξιότητες επικοινωνίας, δεξιότητες ηγεσίας, γιατί τα πάντα τα κάνουμε σε συνεργασία με άλλους, με άλλους ανθρώπους. Η εκδήλωση που θα έχουμε στην... στη Λάρνακα στις 27 του μηνός, στις 5.30 το απόγευμα, στις Φινικούδες, ουσιαστικά έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο, να τον κάνει να γνωρίσει τι είναι η δημόσια ομιλία και τη σημασία της επικοινωνίας και της ηγεσίας στη ζωή μας. Πολύ επιγραμματικά για το πώς θα είναι η εκδήλωση, θα πάρει τη μορφή μιας σαν τουριστικής ξενάγησης στο παραλιακό μέτωπο των Φινικούδων, όπου σταματώντας σε διάφορα αξιοθέατα των Φινικούδων, μέλη των Toastmasters θα κάνουν ξενάγηση για το συγκεκριμένο σημείο και κάποιοι άλλοι θα κάνουν μικρές ομιλίες. Λοιπόν, τι είναι οι Toastmasters? Αυτό τώρα θέλουμε να μάθουμε, λοιπόν, ναι. Είναι το βασικό. Λοιπόν, στην Κύπρο υπάρχουν 5 όμιλοι Toastmasters, οι οποίοι λειτουργούν κάτω από την ομπρέλα της Toastmasters International, του Παγκόσμιου Οργανισμού, η οποία έχει δημιουργηθεί στις αρχές του προηγούμενου αιώνα στην Αμερική, όταν ο Δόκτωρ Ραλφ Σμέτλι είχε συνειδητοποιήσει ότι τα άτομα της κοινότητάς του χρειάζονταν αυτές τις δεξιότητες επικοινωνίας, ηγεσίας, πώς να οργανώνουν μία συνάντηση, πώς να κάνουν μία συνεδρίαση, πώς να παίρνουν αποφάσεις από κοινού. Αλλά είδε ταυτόχρονα ότι δεν είχαν τα μέσα να παρακολουθήσουν κάποιες επίσημες εκπαιδεύσεις, είτε λόγω απόστασης είτε λόγω κόστους. Οπότε διοργάνωσε όμιλους, μέσα στους οποίους τα μέλη του ομίλου μπορούσαν κάτω από καθοδήγηση να κάνουν με τη σειρά μικρές ομιλίες, να αναλαμβάνουν επίσης οργανωτικούς ρόλους μέσα στους ομίλους, όπως γραμματέας, ταμείας, πρόεδρος κτλ. Να αποκτούν εμπειρία σε αυτούς τους ρόλους και να παίρνουν επικοδομητική αξιολόγηση της δουλειάς που κάνουν από τα πιο έμπειρα μέλη του ομίλου και με τη σειρά τους όσο αποκτούσαν αυτή την εμπειρία να μπορούν και οι ίδιοι να αναπτύσσουν αυτή την πολύτιμη δεξιότητα του να δίνουμε θετική ανατροφοδότηση, θετική επικοδομητική αξιολόγηση σε κάτι που κάνει κάποιος άλλος, γιατί να κακά τα ψέματα έχουμε μάθει κυρίως να επικρίνουμε και όχι να αξιολογούμε σωστά. Λοιπόν, αυτά τα μέλη πρέπει να είναι απαραίτητα καταρτισμένα, σπουδασμένα, πρέπει να έχουν κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες? Όχι. Οι όμιλοι των Toastmasters είναι ανοιχτοί για οποιονδήποτε. Να πω ότι η Toastmasters International λειτουργεί, έχει ομίλους σε 143 χώρες, υπάρχουν πάνω από 16.000 όμιλοι, πάνω από 350.000 μέλη και μπορεί να γίνει μέλος όποιος θέλει. Στην Κύπρο, στους ομίλους που έχουμε που λειτουργούν στη Λευκωσία και στη Λεμεσό, έχουμε άτομα όλων των ηλικιών, όλων των εθνοτήτων, θρησκειών κτλ. Είναι ανοιχτό και για όλους. Είναι ανοιχτό για οποιοδήποτε πάνω από τα 18. 18.
Και έχουμε άτομα από φοιτητές μέχρι καθηγητές πανεπιστήμιου, συνταξιούχους, τα πάντα. Ωραία, θα δώσω το λόγο στην κυρία Πάολα Σάβα, η οποία θα μας, ως μέλος, θα μας πει και αυτή τη δική της εμπειρία στους Toastmasters. Θα ήθελα να επέμβω και εγώ σε το σημείο αυτό, καθότι ως πρώην επαγγελματίας σε χρηματοοικονομικό οργανισμό και τώρα ελεύθερος επαγγελματίας, βλέπω ότι πάντοτε υπάρχει ανάγκη στη ζωή να επικοινωνούμε με τους γύρω μας. Είτε είμαστε μητέρες, οι οποίες θέλουμε να επικοινωνήσουμε κάτι στα παιδιά μας και μπορούμε να το πούμε με τον καλύτερο τρόπο, ακόμη και μέσα από μια διοργάνωση που θα αναγκαστούμε να πούμε δύο λόγια μπροστά από κοινό. Οι Toastmasters και κυρίως εγώ ανήκω στους Crusaders Toastmasters της Λευκωσίας. Έχουν, ο κάθε όμιλος στην Κύπρο έχει το δικό του όνομα. Ακριβώς. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί ότι τόσα άτομα μπορούν να έχουν σε έναν κλαμπ για να μπορούν να γίνονται πιο επικοδομητικές οι συγκεντρώσεις και οι ομιλίες. Σε κάθε συνάντηση υπάρχουν άτομα τα οποία θα δώσουν κάποια μικρή ομιλία για ένα θέμα που τους ενδιαφέρει. Γίνεται μέσα σε έναν όμορφο περιβάλλον, με ωραίους ανθρώπους, διεθνείς, όπως είπε και ο Αλέξης, από διάφορες χώρες, εθνικότητες, θρησκείες, και αναπτύσσεσαι κι εσύ από όποιον σημείο είσαι μέσα σε έναν φιλικό περιβάλλον. Ως επαγγελματίας βλέπω ότι ο κάθε ένας που πηγαίνει εκεί έχει μόνο να πάρει και φυσικά να δώσει. Είναι δηλαδή ανταλλαγή γνώσεων, κάπως έτσι, ανταλλαγή... Ακριβώς. Ένα παράδειγμα, το ερχόμενο Σάββατο που θα έχουμε εδώ στη Την εκδήλωση στη Λάρνακα, ναι. Είναι μεγάλη τιμή διότι θα γίνει για πρώτη φορά φέτος μια εκδήλωση είναι για πρώτη φορά που γίνεται εξωτερικά μια τέτοια είδους εκδήλωση. Και η επιλογή έγινε στην πόλη του Κίμωνα, στη Λάρνακα, εδώ όπου δεν υπάρχει ακόμη κλαμπ. Αυτός ήταν ο λόγος ο οποίος γίνεται εδώ στη Λάρνακα, επειδή δεν υπάρχει και θα θέλατε να δημιουργήσετε ενδεχομένως έναν τέτοιο όμιλο. Ήδη είμαστε 9 άτομα από τη Λάρνακα ή και περισσότερα. Νομίζω, περίπου, ναι. Ναι, είμαστε ήδη 9 που πηγαίνουμε εκτός πόλης για να βρεθούμε σε αυτόν τον όμορφο περιβάλλον. Αλλά ακόμη ένα αξιοσημείωτο θέμα είναι ότι στην πορεία, παραδείγματος χάρη, θα ήθελα να ευχαριστήσω για τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και επίσης τον κύριο Χρήστο Πετρίδη, που είναι υπεύθυνος της Μαρίνας στη Λάρνακα, που μας επέτρεψε να μπούμε μέσα στη Μαρίνα, να μάθουμε δύο λόγια. Έχω αναλάβει να πω δύο λόγια για τη Μαρίνα Λάρνακας και ανακάλυψα, παραδείγματος χάρη, ότι δεν υπάρχει, εάν κάνετε Google Search, κάτι για τη Μαρίνα Λάρνακας. Ο τρόπος που επιλέγεις τα θέματα σου για να μιλήσεις ή να προάξεις σε αναγκάζει και εσύ ο ίδιος να μάθεις κάτι. Ναι, η διαδικασία στο να μάθεις κάτι για να το μεταδώσεις σε κάποιους άλλους σε αναγκάζει και εσένα τον ίδιο να ενημερωθείς για αυτό το θέμα και να εξελίξεις να μάθεις περισσότερα πράγματα για αυτό το... Περιέργεια. Και γι' αυτό θα ήταν καλά όσοι επιθυμείτε το Σάββατο η ώρα 5:30 να είστε κοντά μας στην πλατεία Ευρώπη, στη Λάρνακα, για να ξεκινήσουμε την περιήγηση σε σημαντικά μικρά σποτ τα οποία ούτε ακόμη και οι Λαρνακοί δεν γνωρίζουν. Όπως βλέπω εδώ είναι τα αγάλματα Ζήνωνα και Κίμωνα, το κάστρο, το λιοντάρι Βενετίας, το οποίο μπορώ να πω ότι δεν το γνωρίζω. Περιμένουμε τότε. Και άλλα πολλά. Το λοιπόν, ο καθαράς, ποιος είναι ο σκοπός ακριβώς της εκδήλωσης? Λοιπόν, η εκδήλωση ξεκίνησε αρχικά στην προσπάθεια να κάνουν κάτι από κοινού όλοι οι όμιλοι της Κύπρου. Είχε αποφασιστεί αντί να βρεθούμε είτε στη Λευκωσία είτε στη Λεμεσό, να βρεθούμε κάπου στα ενδιάμεσα. Ναι. Και στην πορεία, βλέποντας, αποφασίζοντας ότι θα γίνει στη Λάρνακα και συνειδητοποιώντας ότι δεν υπάρχει όμιλος στη Λάρνακα, θεωρήσαμε ότι θα ήταν καλό να γίνει ενημέρωση του κόσμου εδώ και βρήκαμε επίσης την αφορμή, αφού είναι και η πόλη του Κίμωνα και του Ζήνωνα, να κάνουμε και μια προβολή της Λάρνακας. Ο σκοπός είναι
και να έρθουν κοντά τα μέλη των ομίλων των Toastmasters, αλλά κυρίως να μάθει ο κόσμος τι είναι οι Toastmasters, όχι τόσο σαν διαφήμιση των Toastmasters, αλλά για να μάθει τη σημασία της επικοινωνίας και των δεξιοτήτων. Είναι ένας δημόσιος διάλογος. Δεν θα είναι δημόσιος διάλογος, θα είναι υπομορφή επίδειξης, γιατί γενικά οι Toastmasters θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι, κάνουν ένα διάλογο, είναι, μεταφέρουν και παίρνουν γνώσεις. Ανταλλάζουμε γνώσεις, γιατί εφόσον όλοι σαν μέλη κάνουμε ομιλίες μέσα στους ομίλους, αυτές τις ομιλίες σίγουρα τις κάνουμε ο καθένας από την προσωπική του εμπειρία, και εφόσον ο καθένας προέρχεται από διαφορετικό, από διαφορετικό υπόβαθρο, είτε εκπαίδευσης, επαγγέλματος κτλ., μέσα από αυτή την ανταλλαγή μαθαίνουμε και πάρα πολλά για τους, είτε για τη χώρα του καθενός, για το επάγγελμά του, για διάφορες ιδέες. Οπότε, έχετε ταξιδέψει στο εξωτερικό για αυτό το σκοπό? Ναι, διοργανώνονται συνέδρια σε διάφορα επίπεδα στους Toastmasters, σε επίπεδο περιοχής, division, district, και μετά στο παγκόσμιο επίπεδο, που συνήθως γίνεται στην Αμερική, το παγκόσμιο συνέδριο. Το τελευταίο που είχαμε ήταν τον Μάη, αν θυμάμαι καλά, στην Αθήνα, όπου ήμασταν από βασικά από όλες τις χώρες της Ευρώπης, δύο districts που αποτελούσαν την Ευρώπη, και εκεί έγιναν τόσο ομιλίες, διαγωνισμοί ομιλίας, αλλά και εκπαιδευτικά προγράμματα. Αυτοί οι διαγωνισμοί ομιλίες, δηλαδή ο νικητής ποιος θα είναι? Ο νικητής είναι αυτός που θα ψηφιστεί από την Επιτροπή σαν ο καλύτερος. Και αυτός έχει το δικαίωμα να πάει στα ημιτελικά για το παγκόσμιο συνέδριο, για τον παγκόσμιο διαγωνισμό. Είναι μεγάλη τιμή για οποιοδήποτε να υπάρχει μια φωνή, και ακόμα να υπάρχει μια φωνή κυπριακή στο εξωτερικό. Εννοείται. Δηλαδή παντού θα πρέπει και εμείς οι Κύπροι να δίνουμε το στίγμα μας μέσα από τη φωνή μας για την πατρίδα μας, όχι όμως την πατρίδα μας, την ανθρωπιά μας. Διότι, όπως λέμε, είμαστε άνθρωποι από διαφορετικά υπόβαθρα. Μαθαίνεις να σέβεσαι το κάθε εθνικότητα άτομο. Βλέπεις ότι και αυτοί δίνουν το δικό τους αγώνα, όπως και εμείς, όπως σαν κάτοικοι. Φαντάζομαι στο εξωτερικό είναι κάτι πιο διαδεδομένο, είναι κάτι πιο γνωστό για αυτούς, και έχει σαφώς περισσότερα άτομα ο κάθε ομίλος. Είναι πολύ όμορφο όμως να μπορείς να πας Λονδίνο, να μπορείς να πας σε οποιαδήποτε μέρη, Ιταλία, Γερμανία, και να ζητήσεις τους Toastmasters εκεί σαν να πηγαίνεις σε φίλους. Δηλαδή η υποδοχή, ο τρόπος, είναι μια όμορφη καλλιεργημένη ατμόσφαιρα, και την οποία καλείται ο κάθε ένας να έρθει. Ακόμη στα κυπριακά δεδομένα έχουμε συνηθίσει συγκεκριμένους τρόπους ψυχαγωγίας, ναι, και δικτύωσης. Νομίζω αυτό είναι από τους καλύτερους τρόπους. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, και όταν επιστρέψουμε θα ανακεφαλαιώσουμε, να υπενθυμίσουμε και στον κόσμο για την εκδήλωση. Θα τα πούμε σε λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Radio 99FM και έχω μαζί μου τον κύριο Αλέξη Πετρίδη, υπεύθυνο της διοργάνωσης που θα γίνει το Σάββατο από τους Toastmasters, και την κυρία Παόλα Σάβα, μέλος και αυτή του ομίλου στη Λευκωσία. Λοιπόν, να κάνουμε έτσι μια ανακεφαλαίωση, σας δίνω το λόγο. Θα ήθελα ακόμα να αναφερθώ σε κάτι που δεν έχει αναφερθεί, είναι ότι οι Toastmasters έχουν δημιουργήσει, διοργανώσει τα τελευταία τρία έτη το Youth Leadership Program, το οποίο είναι σε συνεργασία με αγγλόφωνα σχολεία, εκπαιδεύοντας μαθητές στις δεξιότητες επικοινωνίας και ηγεσίας. Στη δεκαετία του 90 οι Toastmasters διοργάνωναν διαγωνισμούς δημόσιας συζήτησης μεταξύ μαθητών λυκείων σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, και είχε τεράστια επιτυχία, και μπορώ να πω το ενδιαφέρον από μικρούς ηλικίας 9 ετών από 12 μέχρι και 18 είναι απίθανο η δεξιότητα αυτών των παιδιών, μπαίνοντας στη διαδικασία, να μπορούν να πούν μπροστά σε κοινό με τον πιο όμορφο τρόπο και
και να ενθαρρύνουν ενθαρρυντικοί ομιλίες προς τα έξω μέσα από τους Toastmasters. Συνήθως ποια είναι τα θέματα που επιλέγουν να πούν τα παιδιά? Ένα από τα θέματα που είχα παρακολουθήσει στους διαγωνισμούς ήταν ότι η ομορφιά ενός ανθρώπου δεν είναι από τα έξω προς τα μέσα, αλλά είναι από μέσα προς τα έξω. Οπότε, όπως λέω, τους βάζει σε μια διαδικασία να ψάξουν σε βαθιά και να είναι, και επειδή επιλέγουν να είναι ομιλίες motivational, στα ελληνικά motivational, να είναι έμπνευση, ναι, να είναι έμπνευση για τους υπόλοιπους μαθητές. Κύριε Αλέξη. Λοιπόν, καταρχήν να ανακεφαλαιώσουμε ότι οι όμιλοι Toastmasters λειτουργούν κάτω από την ομπρέλα της Toastmasters International, που είναι ένας παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Και μέσα από τη συμμετοχή στους ομίλους Toastmasters, τα μέλη βοηθούνται να αναπτύξουν τις δεξιότητες ομιλίας, επικοινωνίας και ηγετικές δεξιότητες, κάνοντας ομιλίες, αναλαμβάνοντας ρόλους και παίρνοντας επικοδομητική κριτική και δίνοντας η ίδια επικοδομητική κριτική στα άλλα μέλη. Οπότε, αναπτύσσουμε αυτές τις πολύτιμες δεξιότητες μέσα σε ένα πάρα πολύ φιλικό περιβάλλον. Η Toastmasters International διοργανώνει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Για παράδειγμα, να πω ότι το Δεκέμβρη θα διοργανωθεί μια κρουαζιέρα εκπαιδευτική στην Ιταλία. Και επίσης τον Απρίλιο, 13 και 14 Απριλίου, θα διοργανωθεί το Division Conference, το οποίο περιλαμβάνει Κύπρο, Ελλάδα και Βουλγαρία, και θα διοργανωθεί στην Κύπρο και 99% θα είναι στη Λάρνακα. Και πάλι η Λάρνακα θα έχει την διοικητική της. Για κάποιο λόγο αγαπούμε πάρα πολύ τη Λάρνακα και οι φίλοι τους μας από το εξωτερικό λατρεύουν τη θάλασσα. Αλέξη, λοιπόν, πρέπει να πεις ότι και οι Λαρνακείς είναι πολύ ευχαριστοί ανθρώποι. Εννοείται. Λοιπόν, να πούμε κάποια πράγματα τώρα για την εκδήλωση του Σάββατο. Ακριβώς θα ολοκληρώσουμε με αυτό στις 27 Οκτωβρίου Σάββατο, η ώρα 5.30 το απόγευμα, εδώ στην παραλία των Φινικούδων. Θα είστε όλα τα μέλη των ομίλων των Toastmasters στη Λάρνακα για να μιλήσετε και να δείξετε στον κόσμο πολλά από τα αξιοθέατα της πόλης. Θα έχει ένα πιο θα είναι κάτι σαν ξενάγηση. Ναι, θα μαζευτούμε άτομα από όλους τους ομίλους της Κύπρου. Η εκδήλωση θα πάρει τη μορφή μιας ξενάγησης, θα ξεκινήσει ακριβώς στις 5.30 από το άγαλμα του Ζήνωνα. Και θα μετακινούμαστε στο παραλιακό μέτωπο των Φινικούδων, θα σταματούμε σε διάφορα αξιοθέατα, θα γίνεται ξενάγηση από μέλη των Toastmasters και επίσης κάποια άλλα από τα μέλη μας θα κάνουν μικρές ομιλίες, έτσι ώστε να γνωρίσει ο κόσμος τι είναι η δημόσια ομιλία, τι είναι οι δεξιότητες επικοινωνίας και ηγεσίας, και επίσης είναι και αρκετά προκλητικό για μας, γιατί είναι η πρώτη φορά που κάνουμε κάτι σε εντελώς δημόσιο χώρο, οπότε βγαίνουμε και εμείς εντελώς εκτός από τη ζώνη της άνεσής μας του να κάνουμε τις ομιλίες μας. Είναι μια πρόκληση. Πιο κλειστό χώρο. Θα ήθελα να πω επίσης ότι μια ωραία εκδήλωση πάντοτε ολοκληρώνεται μέσα σε έναν όμορφο διασκεδαστικό χώρο που έχουμε επιλέξει, για όσους δεν ξέρουν καθόλου, την Πονάθα. Είναι μέσα στη Μαρίνα της Λάρνακας και εκεί θα είναι και όλη η διασκέδαση και το τραπέζι που θα ακολουθήσει. Γι' αυτό όσοι θα θέλουν να έρθουν θα μπορούν να χαρούν μαζί μας και έναν απολαυστικό γεύμα στην Πονάθα Λάρνακας. Θα πρέπει να απευθυνθούν κάπου αυτοί που ενδιαφέρονται να έρθουν. Βεβαίως, θα μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κύριο Αλέξη Πετρίδη, VP Education Crusaders Club, ο οποίος έχει το τηλέφωνο 99 410 690, ή στο email alexis.petridis68@gmail.com, ή σε εμένα προσωπικά, Paola Savva, τηλέφωνο 99 413 066. Πολύ ωραία, μακάρι να στεφτεί με επιτυχία αυτή η προσπάθεια. Κάτι θέλετε να πείτε? Αλλά και το πιο απλό, όποιος βρεθεί στην περιοχή των Φινικούδων το Σάββατο το απόγευμα μπορεί να μας προσεγγίσει
να ακολουθήσει την όλη εκδήλωση, γιατί είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο να την παρακολουθήσει. Και αν ενδιαφέρεται να μας ακολουθήσει μετά στη διασκέδαση, μπορεί να το κάνει. Πολύ ωραία. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ελπίζω η Κύπρος να ενδιαφερθεί και να γίνει και αυτή και πολλά άτομα να αποτελούν πλέον μέλη των Toastmasters εδώ στην Κύπρο και να εκπροσωπούν την Κύπρο μας στο εξωτερικό. Ευχαριστούμε το Radio 99FM για αυτή την υπέροχη ευκαιρία που μας έχει δώσει. Θέλουμε εμείς θα κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας και θα τα πούμε σε κάποια άλλη σας τέτοια εκδήλωση. Και θα χαρούμε να σας δούμε και εσάς το Σάββατο στις Φινικούδες. Εννοείται.